Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Μπάμπης από Geek Google και σήμερα έχουμε ένα πολύ οικονομικό motherboard από την ASRock, το G31M-S R2.0. Αυτό το πήρα για ένα PC που φτιάχνω για ένα φίλο, πολύ οικονομικό. Από το απ' έξω έχουμε ορισμένες πληροφορίες στο κουτί. Συμβατό με Windows 7, Intel Core Extreme, Intel Core Quad, Intel Core Duo, Intel Chipset Inside, Core 2 Quad CPU, Smart Simulant Stable, that's the logo of the company. Το FSB είναι στα 1600 MHz, OC800, Intel GMA 3100 DirectX 9, Instant Boot, ASRock AI WI να κάνει το iPhone σου joystick που δεν έχω ιδέα πως δουλεύει. Από πίσω μερικές άλλες πληροφορίες. Απλό overclocking, σταθερό, εντάξει. Ας πάμε όμως να το ανοίξουμε. Και εδώ πέρα έχουμε την πρόσωψη. Για πίσω το κουτί, το tower. Ένα SATA καλώδιο και ένα απλό IDE καλώδιο. Εδώ κάποιες πληροφορίες για το Instant Boot, για το Intelligent Energy Saver, ότι καταναλώνει λίγη ενέργεια κτλ. Εδώ πέρα έχουμε το βιβλίο οδηγιών και το CD με τα drivers που δεν χρειαζόμαστε, πάντα κατεβάζουμε τα καινούργια. Ας πάμε όμως στο motherboard. Και εδώ πέρα είναι το motherboard, στο βγάλω έξω. Έχει δύο εισόδους για RAM, τα SATA, μία PCI Express και δύο απλές. Αυτό είναι βασικά το motherboard, πολύ απλό. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 5,1. Δύο USB, ένα Ethernet, άλλα δύο USB, μάλλον 4 όλα μαζί. VGA, θηλυκό και αρσενικό. Και οι κλασικές είσοδοι για πληκτρολόγιο και ποντίκι. Αυτό είναι. Ελπίζω να απολαύσατε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να χτυπήσετε το κουμπάκι αν σας άρεσε. Ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα.